Την ώρα που Βλαντίμιρ Πούτιν και τα Γιπερντογάν έδιναν τα χέρια για να σφραγίσουν τη συμφωνία τους για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στη Βόρεια Συρία, η Αμερικανική ηγεσία έδειχνε διχασμένη στη στάση της απέναντι στα γεγονότα. Από τη μία πλευρά, ο Υπουργό Άμυνα τη χώρα, Μαρκ Έσπερ, κατηγορούσε την Τουρκία ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου κατά την εισβολή τη στη Συρία. Έχω δει τι αναφορέ, προσπαθούμε να τι παρακολουθήσουμε. Είναι φρικτέ και αν είναι ακριβεί και υποθέτω πω είναι, θα πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Όσοι ευθύνονται θα πρέπει να καταστούν υπόλογοι. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή θα είναι η κυβέρνηση της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Από την άλλη, ο πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ πανηγύριζε τη συμφωνία στο Twitter. Μεγάλη επιτυχία στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας. Η κατάπαυση του πυρός στηρίθηκε και οι πολεμικές ενέργειες σταμάτησαν. Οι Κούρδοι είναι ασφαλείς και συνεργάστηκαν μαζί μας πολύ καλά. Οι εχμάλωτοι του Άισις δεν μπορούν να διαφύγουν. Θα κάνω δήλωση στο Λευκό 20 στις 11. Ευχαριστώ. Η Μόσχα έθεσε άμεσα σε εφαρμογή τα όσα συμφώνησε με την Άγκυρα, στέλνοντα μονάδες της στρατονομίας στην περιοχή του Κομπάνη και του Μαμπίτς για να αναλάβουν την επιτήρηση της περιοχής από κοινού με μέλη του έλεγχου. Από τον Μπασάρα Λάσαντ, στρατού τη Συρία. Άλλωστε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρο τη Σύριας στήριξε πλήρω και τα δέκα σημεία του μνημονίου που υπόγραψαν Ρωσία και Τουρκία στη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αργά χθε το βράδυ. Την ίδια ώρα, τουρκικά στρατεύματα ξεκίνησαν περιπολίε στη Συριακή πόλη Τελαμπιάντ, όπου κάποιοι κάτοικοι τα υποδέχθηκαν με τουρκικέ σημαίε. Η προθεσμία των 120 ώρων ολοκληρώθηκε. Η δική μα πλευρά επέδειξε ευαισθησία κατά την εκπλήρωση των όρων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική ενημέρωσαν ότι η υποχώρηση των Κούρδων μαχητών από τη ζώνη έχει ολοκληρωθεί. Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ δεν βιάστηκε να κρίνει τι συνέπειες τη συμφωνία μεταξύ Ρωσία και Τουρκία. Ωστόσο, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός των τελευταίων πέντε ημερών δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα πολιτική διευθέτηση τη κρίση στη Βόρεια Συρία. Κατά τη συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο εξέφρασα τη βαθιά ανησυχία μου για τον κίνδυνο αύξησης της έντασης και του ανθρώπινου πόνου. Αλλά από την άλλη πλευρά καμία άλλη χώρα μέλος δεν έχει υποφέρει τόσο από τρομοκρατικές επιθέσεις και καμία άλλη χώρα δεν φιλοξενεί περισσότερους πρόσφυγες από την Τουρκία. Στο Καμισλή, που είναι η μοναδική πόλη στην οποία δεν προβλέπεται ρωσοσυριακή επιτήρηση, σημειώθηκε έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο. Το άδειο όχημα εξεράγει το μεσημέρι στην πλατεία Σαμπάραγμπατ. Αργότερα, σε διαφορετικά σημεία τη πόλη, κάτοικοι και υποστηρικτέ τη κουρδική πολιτοφυλακή διαδήλωσαν κατά τη τουρκική εισβολή στην περιοχή.